διοργανώνουμε μία δράση εδώ στο πεζόδρομο της Κοραή, συμμετέχοντας στα σχολεία της πόλης των Χανίων, το 3ο, το 7ο Δημοτικό, το 17ο Δημοτικό, το Ενεγίλ και το 2ο Γυμνάσιο Χανίων. Το Ενεγίλ είναι το ειδικό σχολείο. Και εδώ στην Κοραή θα κάνουμε διάφορες δράσεις και δρόμενα. Θα κάνουμε και μία μικρή διαδήλωση. Έχει μουσική, χορό, συνθήματα. Τα πανό τα βλέπετε γύρω-γύρω, όλα τα σχολεία έχουν φέρει. Και είμαστε έτοιμοι σε λίγο να ξεκινήσουμε για να βοηθήσουμε κάθε παιδί το οποίο μπορεί να εφίσταται μία λεκτική ή άλλου είδους βία, να έχει φωνή, να μην φοβάται, να μιλά, γιατί οι εκπαιδευτικοί είμαστε πάντα δίπλα του. Είμαστε πάντα με την πλευρά των γονέων που μας ενημερώνουν και πάντα κάνουμε κουβέντα και μέσα στις τάξεις και έξω από τις τάξεις και κάνουμε και διάφορα προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να μην φοβούνται. Εδώ λέμε από τα μικρά παιδάκια μέχρι τα μεγάλα, επειδή είμαστε δημοτικό, ότι οι δάσκαλοι τους, η δασκάλα τους κυρίως είναι η δεύτερη μανούλα και πρέπει να μιλούν και δεν έχουν να φοβηθούν κανένα. Επιλύουμε το κάθε είδος πρόβλημα εν τη γενέση και προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί είναι το μέλλον της κοινωνίας τα παιδιά μας. Πού υπάρχει το όριο μεταξύ του εκφοβισμού και του απλού, ενδεχομένως, ή όχι τόσο απλού, αλλά τέλος πάντων συνηθισμένου παιχνιδιού ή μιας έτσι κατάστασης μεταξύ των παιδιών, που δεν είναι εκφοβισμός, αλλά όλα τα παιδιά έχουν μια τάση να πειράζουν τον διπλανό τους. Για να είμαστε ειλικρινείς, η λέξη εκφοβισμός είναι λίγο βαριά και αν χρησιμοποιήσουμε και την ξενόφερτη έννοια του bullying που δεν υφίσταται στα σχολεία μας, θεωρώ, υπάρχουν τα μικροπειράγματα που όλοι τα έχουμε βιώσει ως μικροί μαθητές ή αργότερα ως ενήλικες στη ζωή μας, τα οποία επιλύονται στο σχολείο τα παιδιά και θα πειράξουν και θα πειραχτούν. Αν ένα παιδάκι είναι πιο συναισθαλμένο και ντρέπεται να μιλήσει, είτε ο γονιός θα μας ενημερώσει, είτε θα το καταλάβουμε εμείς οι ίδιοι δάσκαλοι και φροντίζουμε με ειδική παρέμβαση να μην υπάρχουν τέτοιες ενέργειες, γιατί δεν είναι αποδεκτές. Δίνουμε το μήνυμα ότι καμιά τέτοια ενέργεια δεν είναι αποδεκτή, ούτε λεκτική, ούτε ψυχολογική, ούτε ιντερνετική, ούτε κάθε είδους ενόχληση. Αυτές οι δράσεις φτάνουν, δηλαδή είναι επαιτειακές, μια δράση στον χρόνο, δεν θα έπρεπε να έχει τώρα κάθε σχολείο κοινωνικό λειτουργό, κάθε σχολείο ξεχωριστό ψυχολόγο, δηλαδή μήπως το κάνουμε αυτό για την επέτειο και επί της ουσίας έχουμε χάσει και το τρένο και το... Χαίρομαι για την ερώτησή σας. Όπως ξέρετε βέβαια δεν έχουμε μόνιμο κοινωνικό και λειτουργό τα σχολεία. Εμείς εδώ επειδή είμαστε και ΕΔΗ, έχουμε επιτροπή, έχουμε μία φορά την εβδομάδα κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, ο οποίο βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν φτάνει και δεν είναι όμως η σημερινή ημέρα. Σημερινή ημέρα δίνουμε μεγαλύτερη έκταση στο γεγονός αυτό, ότι προστατεύουμε τους μαθητές, είμαστε δίπλα τους, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να αισθάνεται ο καθένας και η καθεμία ασφαλής. Γίνονται και προγράμματα και μέσα στην τάξη, είτε με ομιλίες, είτε με δράση προγράμματα. Και φυσικά δεν είναι μόνο της μιας μέρας. Αυτό είναι συνεχές. Όταν διαπιστώσουμε κάτι, το επιλύουμε.